του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να τιμήσω πρώτα απ' όλα το σταθμό που με φιλοξενεί και να ξεκινήσω από μία συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά που έδωσε ο κύριος Τσίπρας και είδε πως την αξιοποιεί με τον δικό της τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι, και φαντάζομαι ότι εσείς το έχετε ήταν στο αρχείο. Ήταν αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα για να γνωρίζουν και οι φίλοι. Φαντάζομαι εσείς ότι το έχετε στο αρχείο του σταθμού. Αλίμον, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Θα ήθελα λοιπόν, αν δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα, μέσα στην ημέρα να δείξετε όλη την συνέντευξη. Διότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική λαθροχειρία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά το ευρώ. Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει περίπτωση εξόδου από την ευρωζώνη. Και εκεί λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ναι και πέφτει το βίντεο. Και η συνέχεια όμως της απάντησης, και σας παρακαλώ να το δείξετε εντός της ημέρας, είναι η εξής. Ναι, βεβαίως, από τη στιγμή που η Γερμανία αποφασίσει να χρεοκοπήσει την Ευρώπη. Το να το κόβεις εκεί, προφανώς τι κάνει, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια πρακτική της μονταζιέρας όλα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς, πέραν των όλων των άλλων, νομίζω ότι καταγράφτηκε στην μεταπολιτευτική ιστορία ως ο πρωθυπουργός της μονταζιέρας. Γνωρίζετε, θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον βουλευτή μας, τον κύριο Διαμαντόπουλο, που του είχαν βάλει λόγια στο στόμα, που είχαμε πάει στο Εσουρού, ναι, που είχαμε στείλει επιστολές σε όλα τα κανάλια, ναι, και αναγκαστήκανε και παραδεχτήκαν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Με όλο το σεβασμό, επειδή και αυτή όλοι... είναι απάντηση στον αέρα, κακώς το κόβει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα πει να χρεοκοπήσει η Γερμανία την Ευρώπη? Α, είναι μια πολιτική προσέγγιση. Όχι, είναι μια άποψη. Δεν θέλω να πω ότι κακό το κόβει. Δεν είναι αυτό το είναι οποίο τόσο... θέλησε. Υποθέτω, κύριε Σκουρλέτη, θα απαντήσετε εντός της ημέρας αυτό το θέμα. Ναι, ή αλλά, μπορεί να έχετε ναι, απαντήσει ήδη. Απαντάτε και αυτό. Θέλω μια ευαισθησία, ας πούμε, να δείξει και ο σταθμός. Εγώ πάντως η συζήτηση με τον κύριο Τόλιο δεν έγινε για το αν. Για τις θέσεις. Έγινε για το αν εκφράζει τις απόψεις του ή είναι θέσεις του κόμματος. Και λέει ο άνθρωπος, είναι η διακήρυξή μας σε ευρωεκλογές, γι' αυτό ήρθα και με σκονάκι εδώ σήμερα. Α, έχει και το σκονάκι. Ουσιαστικά ο κύριος Τόλιος είπε την απόφαση του συνεδρίου και τα λέγαμε και στις ευρωεκλογές. Έτσι, Άρη. Δεν έχω ακούσει τι είχε πει ο κύριος Τόλιος. Ότι είδα ένα βίντεο στο Άξιον. Είδα ένα βίντεο στο Άξιον. Ναι. Αυτό που είδα δεν είναι αυτό που το αποδίδεται. Ωραία. Με ποια έννοια το λέω? Με ποια έννοια το λέω? Ότι είναι άλλο να κάνεις μία συζήτηση όπου να συζητάς κάποια ενδεχόμενα και εμένα εκείνη την ώρα με κόψεις και να με ράψεις και να μου πεις «Α, εισηγήσε αυτό». Και άλλο να έχει μια πλήρη επιμέλεια στη μοντασία. Εμείς αλλά ναι, για τις ευρωεκλογές που να το διαβάσουν είναι μια παράγραφος τόσο, με bold. Η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει με αναπτυξιακή και κοινωνική ρήτρα αφού πρώτα εξασφαλιστεί για μια ικανή περίοδο η διακοπή πληρωμής στόκων και χρεολυσίων. Σε αυτή την κατεύθυνση διεκδικούμε ευρωπαϊκή διάσκεψη στα πρότυπα της Συμφωνίας του Λονδίνου του 1953 για το χρέος της Γερμανίας. Η διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει άμεσα και θα απαιτηθεί η ακύρωση των επαχθών όρων των συμβάσεων. Για την επίτευξη των στόχων θα αξιοποιηθούν στην περίπτωση εκβιασμού όλα τα όπλα. Άνω κάτω τελεία. Δηλαδή ότι εκβιάζει η Ευρώπη, λέμε έτσι. Άνω κάτω τελεία. Αυτά τα όπλα είναι η διακοπή πυρωμών, η καταγγελία για πρόκληση ζημιάς στη χώρα μας με στόχο τη διάσωση του ευρώ και των ιδιωτικών τραπεζών, η προσφυγή για την ακύρωση των συλλογικών δικαιωμάτων κατά παράβαση του κοινοτικού κεκτημένου, αλλά και για την λαϊλασία της δημόσιας περιουσίας και την πρόκληση ανθρωπιστικής κρίσης. Επιπρόσθετα, θα ενεργοποιήσουμε άμεσα τη διαδικασία διεκδίκησης του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων. Έτσι έγιναν οι ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν το έχετε και την υποχρεωλήσια, αυτό δεν πληρώνεται με βάση αυτό. Είναι στάση πληρωμών αυτό? Όχι, ναι. Σας απαντώ, τι καταλαβαίνετε? Δεν πληρώνονται. Όχι, το έχει το κοχρεωλήσει, έτσι δεν είναι? Δεν λέει. Μην κάνετε μια ερμηνεία αυτό η δεν οποία λέει. Καλοπροαίρετα φαντάζομαι. Είναι, λέει ότι αυτή τη στιγμή ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, η ελληνική πλευρά με την εντολή του ελληνικού λαού θα πάει να καταθέσει την διαπραγματευτική της πρόταση. Ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί παράλληλα να τρέχει το πρόγραμμα. Διότι τότε είναι μια διαπραγμάτευση στον αέρα. Το άρα, καταρχάς, μιλάμε για διακοπή προγράμματος. Άρα μιλάμε για μια διαπραγματευτική πρόταση, της οποίας η αποδοχή έναρξης αυτής της διαδικασίας σημαίνει ότι παγώνουν τα πράγματα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που παγώνουν τα πράγματα, είναι κοινά αποδεκτό ότι βάζει ο καθένας κάτω τις προτάσεις. Και εμείς λέμε στον αέρα. Όχι, όχι, δεν είναι. Το δίμηνο, φεύγουμε από το δίμηνο. Εμείς έχουμε προθεσμία έως το δίμηνο. Το δίμηνο, κύριε Πρωτοσάρτη, μισό λεπτό, να καταλάβουμε κάτι. Το δίμηνο, τι αφορά? Αφορά μία παράταση για να εφαρμοστεί
τα προαπαιτούμενα τα οποία συνοδεύουν την τελευταία αξιολόγηση. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Εμείς λέμε δεν κλείνει, ότι δεν κλείνει το μνημόνιο. Μα ήταν σαφής ο κ. Κουρλέτης. Είπε τώρα δεν είπε ότι είναι, δεν είναι σαφής, ρε παιδιά. Άρα λοιπόν, δεν είναι η στάση πληρωμών. Δεν είναι οι μονομερείς ενέργειες σε σχέση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του χρέους. Αλλά στη δικιά μας αντίληψη δεν είναι μονομερής ενέργεια το να μας απαγορευτεί αν θα είναι οι δόσεις 80 ή 100 στην εφορία. Αλλά παραμένει στο τέλος της διαδρομής. Όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί δεν υπάρχει εάν, δεν γίνει, εάν, δεν, εάν, η, εάν η Ευρώπη δεν αποδειχτεί τις προτάσεις που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει εάν. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν το κατάλαβα σωστά. Πρώτον, δεν αποδέχεστε να σας λέει η Τρόικα, οι Ευρωπαίοι δανειστές, τέλος πάντων, τι θα κάνετε εντός. Άπαξ είστε την κυβέρνηση, αυτό που είπατε με τις δόσεις, αν το κατάλαβα καλά. Ακριβώς. Από την αρχή. Τι θα κάνουμε τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Μόλις το πληστηριασμό τη πρώτη κατοικία. Το γνωρίζετε ότι 31-12. Το χρεωλήσει αυτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Άρα. Όμως, όπως είπατε, αυτό αφορά η συζήτηση. Αυτό είναι δάνεια. Θα γυρίσετε πίσω. Παλιά δάνεια. Εμείς έχουμε πει ότι στα θέματα αυτά δεν θα τα αντιμετωπίσουμε μονομερώς. Και θα πούμε, ελάτε κάτω. Εμείς έχουμε αυτά τα επιχειρήματα. Εσείς έχετε αυτά τα επιχειρήματα. Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση τώρα. Η αποδοχή της πρόγραμμα υφίσταται, κύριε Σκουρλέτη, δεν υφίσταται. Η οποία ακριβώς είναι στο πρόγραμμα υφίσταται. Το συγκεκριμένο, όχι. Τέλος. Μα συγγνώμη, αλλιώς αν υφίσταται το πράγμα, θα το είχαμε ψηφίσει. Τι πιστεύετε, ότι είμαστε υπέρ του μνημονιακού προγράμματος? Πιστοληπτική γραμμή θα υπάρξει μετά, το δεύτερο. Η πιστοληπτική γραμμή. Πού θα μπει αυτή η κουβέντα? Η πιστοληπτική γραμμή είναι μια λάθος επιλογή. Ο κ. Σκουρλέτης, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι από τη στιγμή που ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Να αφήσουμε τα πίμισότητα. Η πιστοληπτική γραμμή είναι μια λάθος επιλογή. Γιατί είναι λάθος επιλογή? Διότι ενώ μας έχουν δώσει ήδη 11,5 δισεκατομμύρια τα οποία τα έχουν συμψηφιστεί στο χρέος, υπάρχουν, έχουν αθρηστεί στο χρέος, έχουμε υποστεί αξιολογήσεις, μέτρα κτλ. Και τα οποία προορίζονται για να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα, εμείς λέμε όχι, δεν τα θέλουμε, πάρτε τα πίσω, ξαναδανείστε μας με νέο μνημόνιο και νέα αξιολόγηση. Είναι λάθος. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα, έτσι ώστε και να στηρίξουμε. Θα τα ζητήσετε. Μα υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ήταν δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σε ειδικό λογαριασμό. Δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει. Μα αυτό εδώ δεν πρέπει... έχει φύγει. Όχι. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να ιτηθεί. Τα χρήματα του τούπου σου δεν μας ανήκουν. Όχι, κύριε Πρωτοσάλτε. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και πρέπει... Άλλο δεν πρέπει να γίνει και άλλο δεν πρέπει να γίνει και πρέπει να ιτηθεί η κυβέρνηση Σαμαρά για να μην κάνει αίτηση για αυτή την πιστοληπτική γραμμή. Και να αξιοποιήσουμε αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια. Πού θα τα πάρετε τα 11 δισεκατομμύρια? Μισό λεπτό, άλλο η ερώτηση είναι αυτή. Να τελειώνουμε. Είναι μέσα εκεί, όλα. Πού θα τα βρείτε μετά την εκδοχή? Καταλάβετε τι λέμε εμείς. Να καθαρίσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια πρέπει τώρα που τα έχουμε ούτως ή άλλως. Δεν είναι πίσω, ρε παιδιά, αυτά φύγανε. Ρε παιδιά, δεν έχουν φύγει ακόμα. Νομίζω, κύριε Σκουρλέτη, χωρίς να το παίζω ειδικός, νομίζω ότι ήταν αποκλειστικά για τις τράπεζες. Εγώ δεν σας λέω. Για τις τράπεζες σας λέω. Αποκλειστικά. Για τις τράπεζες σας λέω. Όταν λέμε ότι αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Θα τις εθνικοποιήσετε. Οι τράπεζες είναι εθνικοποιημένες. Είναι κρατικές, ναι ή όχι? Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή. Είναι κρατικές οι τράπεζες, ναι ή όχι? Απαντήστε και εσείς. Εγώ και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατέχει το δημόσιο το μεγαλύτερο μέρος, οι τρεις από τέσσερις. Κύριε Σκουλέτη, έχουν αγοράσει μέσα και υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχει εξαφίξεις. Το δημόσιο κατέχει στις τρεις από αυτές. Τα δίνει πίσω η τράπεζα. Οι τράπεζες θα δώσουν τα 25 πίσω. Τα δίνουν πίσω τα 25% του τούπου οι τράπεζες. Οι τράπεζες. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά τα δίνουν πίσω και τα 11 φεύγουν. Πάνε στον Τράγκη. Πάνε στον Τράγκη τα χρήματα. Μα τις επιθυμίες σας, μην τις κάνετε πραγματικότητα. Όχι, καμία επιθυμία. Μα γιατί να έχω επιθυμία? Δεν το γνωρίζετε καλά. Εμείς το γνωρίζουμε, έχουμε θέσεις. Το θέμα είναι, και το θέμα και είναι αυτό εάν δεν, το έχω ερώτημα. Εάν δεν τα δώσει τα 11,5 του τούχου σου ή εκουτού στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση Τσίπρα να υποθέσω. Υπάρχουν ήδη μας εκβιάζει ή όχι η Ευρώπη? Ερώτημα. Ευθέως το ερώτημα. Μας εκβιάζει, ναι ή όχι η Ευρώπη? Λοιπόν, να απαντήσω τώρα με αυτό που δεν με έχετε αφήσει εδώ και δύο λεπτά. Ναι. Λέω λοιπόν αυτά τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για το τραπεζικό σύστημα.
πρέπει να κατευθυνθούν ακριβώς για την στήριξη. Δεν τα δίνει. Ας πούμε, δεν τα δίνει. Αυτό θέλει άλλη απόφαση. Θέλει αίτηση από την Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρξει πιστολική γραμμή δεν και να φύγουν από το ελληνικό του. Δεν τα δίνει. Κάνετε αυτά λάθος. Όπως κάνετε λάθος, όλοι εσείς που λέτε και σας διέψευσε ο Ντράγκη σήμερα είναι ότι υπάρχει Brexit. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Του Brexit σήμερα δεν είναι διαπραγμάτευση. Πάνω εκεί βασίζουν μια ολόκληρη και το δέχομαι αυτό. Δεύτερον, μιλάτε για προβλήματα ρευστότητας που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες, ότι δεν θα δέχεται από ένα σημείο και έπειτα τα τραπεζικά ομόλογα και την άλλη με κρατική εγγύηση. Ναι. Και αυτό δεν είναι στις προθέσεις. Υπάρχει μια απόφαση από το 2013 που ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ναι, ότι αυτό θα γίνει ως πρακτική στο τέλος Μαρτίου για όλες, ανεξαρτήτως μνημονίου ή όχι. Αλλά ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν αυτή τη στιγμή 18 δισεκατομμύρια ομολόγων του τούχου σου, τα οποία έχουν αξιολόγηση 3α. Αυτά όχι αμόλως είναι υποχρεωμένοι, πετάνε και τους κούφια τους. Εάν δεν τα δεν δώσουν λοιπόν όλα αυτά, τέρμα λοιπόν η τρομολογία, η Ευρώπη τέρμα η κοινωνία, δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας σε ελληνικές τράπεζες. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Εγώ λέω να μην φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε. Όταν θα μιλάτε δίπλα μου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Επειδή είμαι νεότερος, έχω λίγο πιο δυνατή φωνή. Ναι, λοιπόν, προσπαθώ να κάνω. Μισό λεπτό, Άρη. Προσπαθώ να του κάνω ένα ερώτημα που το είπα από την αρχή, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει και το πήγαμε αλλού. Από τη στιγμή που θα αν το καταλαβαίνω σωστά αυτό που είπατε, μόλις ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σταματάει πρόγραμμα και παγώνουν όλα και οι αποπληρωμές εντόκων. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Αυτό δεν είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Αυτό θέλω να. Άρα μου λέτε ότι είναι πιστολικό γεγονός. Το ερώτημα είναι, εάν εκείνη την ώρα πεις ότι είναι πιστολικό γεγονός. Κοιτάξτε, να δείτε, εάν το πεις εκείνη την ώρα. Τρόπος διαλόγου. Κάνετε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Πάω να απαντήσω και πετάγεται εμβόλυμα. Και κάνει μισό λεπτό να ολοκληρώσω και η απάντηση. Αλλά να γίνει σαφές. Θα κάνω μια παρένθεση και θα απαντήσω. Μα θέλετε και εσείς να απαντήσετε. Εάν είναι πιστολικό γεγονός. Εάν εκείνη την ώρα. Εάν σου πει ότι είναι πιστολικό γεγονός, εκεί την ώρα η Ευρώπη εκβιάζει, ναι ή όχι, αυτό ρωτώ εγώ. Αυτό είναι μια πολιτική θέση όμως. Άποψα, την ακούσω. Αυτό έχει τόση αλήθεια, σαν να λέτε ότι η γιαγιά σας, αν είχε καρούλια, θα ήταν τρόλεϊ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπε η κυρία Βούλτνεψη, ότι η προκήρυξη των εκλογών και μη εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας ισοδυναμεί με πιστολικό γεγονός. Δηλαδή. Πια σταυγό και κούρευτο. Αλλά λουμ. Να μιλάμε τώρα με στοιχεία. Πάμε λοιπόν στο άρα μιλάμε ερώτηση. Από το μηδέν. Πάμε, λοιπόν. Η διαπραγμάτευση ξεκινά από το μηδέν. Η διαπραγμάτευση είναι μια συνολική βάση από μηδενική. Από μηδενική βάση. Βεβαίως. Τώρα, ένα στοιχείο της διαπραγμάτευσης είναι όσο κρατάει αυτή η συζήτηση, ναι, τι εκ παραλλήλου θα κινείται, τι συμφωνούμε. Τι θα κινείται. Τι θα δίνει. Θα μπορεί να έχει τη μορφή της πλήρους παγώματος όσο θα κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Μπορεί. Θα μπορεί να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε κάποια ομόλογα θα γίνουν rollover. Θα μπορεί να είναι κάποια θα πρέπει να αποπληρωθούν. Θα μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλές φόρμουλες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Κάτω από το φακό αυτή τη διαπραγμάτευση θα το δούμε. Προσέξτε να δείτε. Η κυβέρνηση από μεριά τη προφανώς δεν τα διανοείται αυτά. Διότι για αυτήν τη διαπραγμάτευση ήταν ένα κενό γράμμα. Για αυτήν έπρεπε διαπραγμάτευση. Τι σήμαινε, αν θα τα πάρω από τους αγρότες ή αν θα τα πάρω από τους μικρομεσαίους, αν θα τα πάρω από τους δημοσίους ή αν θα τα πάρω από τους φορτηγατζίδες, από τους ταξιτζίδες ή οπουδήποτε άλλο. Κύριε Σκουρλέτη, επανέρχομαι σε αυτό που λέει. Δεν υπάρχει στάση πληρωμών, δεν υπάρχουν μονομερείς ενέργειες για το χρέος. Για μας υπάρχουν κινήσεις και πολιτικές που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα, της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τελειώνω, το οποίο είναι ανεξαρτήτως. Δεν ήταν φανότητα τρομοκρατώ. Εγώ τώρα θα συμφωνήσω με τον Πορτοσάλτε εδώ. 1η Μαρτίου μας περιμένουν στο Euro. Θα πάει ο Υπουργός Οικονομικών. Ποιος θέλετε να πάει, ο κ. Δακασάκης, ποιος θέλετε να πάει, ποιος θα πάει. Εγώ επιμένω σε αυτό που λέει ο Άρης. Πρέπει να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Το στο καλύτερο. Στο καλύτερο όμως. Δώστε μας ένα λεπτό, αν έχουμε. Ένα λεπτό. Σας βλέπω σε καλή κατάσταση. Θα επιμείνω σε αυτό που λέει ο Άρης, ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό που λέει ο Άρης. Διάλειμμα λέμε. Διάλειμμα. Διαφημίσεις. Αμέσως ξεκινάμε.